ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Θεόφιλος βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο με τις δεσμίδες των 33 κεριών που κρατά στα χέρια του όσα και τα χρόνια του Χριστού στη γη, μεταλαμπαδεύει το Άγιο Φως στους πιστούς. Ο Ναός της Αναστάσεως είναι κατάμεστος από κόσμο που έχει έρθει στα Ιεροσόλυμα από κάθε γωνιά της γης προκειμένου να ζήσει το θαύμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου από κοντά. Ακολουθώντας πιστά την τελετουργία, ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων μπήκε στο Ιερό Κουβούκλιο φορώντας μόνο το λευκό στιχάριο για να προσευχηθεί. Ο Πανάγιος Τάφος είχε ελεγχθεί χθες το βράδυ, ώστε να πιστοποιηθεί ότι δεν υπάρχει κάτι με το οποίο μπορεί να ανάψει φωτιά. Στη συνέχεια σφραγίστηκε μέχρι σήμερα που έγινε η τελετή αφής και διαδόθηκε το μήνυμα της Αναστάσεως του Σωτήρα σε όλη την Οικουμένη. Οι καμπάνες του Ιερού Ναού της Αναστάσεως χτυπούν χαρμόσυνα. Όλο το εσωτερικό του ναού έχει φωτιστεί από το φως των κεριών που κρατούν στα χέρια τους οι πιστοί. Το μήνυμα της ελπίδας έφτασε από νωρίς το πρωί στους πιστούς με την πρώτη Ανάσταση. Κρότη ακούγονται από το ιερό του ναού του Αγίου Εμιλιανού στα Σεπόλια μόλις ο ιερέας αναγγέλει το χαρμόσυνο μήνυμα της πρώτης Ανάστασης. Ροδοπέταλα πέφτουν από ψηλά. Οι πιστοί βουρκώνουν από συγκίνηση. Ο ιερέας ρένει τον κόσμο με φύλλα δάφνης. Εντυπωσιακή λειτουργία της πρώτης Ανάστασης και στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια. Νέοι κουνούν τους πολυελαίους, συμβολίζοντας το μεγάλο σεισμό που ταρακούνησε τη γη στη Θέμελα, ενώ δυνατοί κρότοι από το γυναικονίτη σύουν όλο τον ναό. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουν σε όλους το μήνυμα της νίκης του Χριστού επί του θανάτου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα έγινε η λειτουργία της πρώτης Ανάστασης και στη Χίο. Στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, ο Παπαχριστόφορος με το που ψάλλει το «Ανάστα ο Θεός» σκορπίζει δαφνόφυλλα στους πιστούς. Οι κάτοικοι της Κέρκυρας πετούν από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια πύληνες κανάτες γεμάτες με νερό στολισμένες με κόκκινες κορδέλες, τους λεγόμενους μπότιδες. Ο κρότος που προκαλείται συμβολίζει τον θρίαμβο της ζωής. Κάθε χρόνο, αμέσως μετά τη λειτουργία της πρώτης Ανάστασης, ο κόσμος συγκεντρώνεται στη Σπιανάδα και απολαμβάνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά έθιμα του Πάσχα στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επισκέφτηκε την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πύλο, και παρακολούθησε την ακολουθία του επιταφίου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, μάλιστα έψαλε στην εκκλησία μαζί με τους υπόλοιπους πιστούς. Στη συνέχεια, ακολούθησε την περιφορά του επιταφίου μαζί με τη σύζυγό του Γεωργία και τους συμπατριώτες του. Απόψε το βράδυ θα παρακολουθήσει στον Ναύπλιο τη λειτουργία της Αναστάσεως.